Το Ινδικό Πολεμικό Ναυτικό τον περασμένο Μάρτιο ανακοίνωσε ότι σκόπευε να δώσει προτεραιότητα στα έργα P-75I και P-75A για την ενίσχυση του στόλου των επιθετικών υποβρυχίων με 12 επιπλέον μονάδε, 6 από τι οποίε θα είναι πυρηνικέ. Και για να βρει οικονομικό περιθώριο, ανέφερε ότι ήταν έτοιμο να μειώσει τι ναυτικέ του αεροπορικέ δυνατότητε σε σύγκριση με τα αρχικά του σχέδια. Αναλυτικά, το Ειδικό Πολεμικό Ναυτικό αναζητά αεροσκάφο που μπορεί να απογειωθεί είτε από αεροπλανοφόρο Stobar είτε από αεροπλανοφόρο Katobar να εκτελεί αποστολές αεράμινας, αναγνώρισης, κρούσης και ηλεκτρονικού πολέμου που προϋποθέτει φέρουσα ικανότητα, αρκετά ουσιαστικούς και ισχυρούς αισθητήρε, όπως παραδείγματος χάρη ένα ραντάρ ΑΕΣΑΠ. Η γαλλική Dassault Aviation προσφέρθηκε να παρουσιάσει το ναυτικό της αεροσκάφος Rafale στην Ινδία στις αρχές του επόμενου έτους και να το στείλει στο Ινδικό Πολεμικό Ναυτικό. Το Ραφάλ M δεν θα απογειωθεί από αεροπλανοφόρο, αλλά από τη δοκιμαστική εγκατάσταση εδάφου στη ναυτική βάση Χάνεσα στην Κοά. Ωστόσο, θα χρειαστεί επίση να επαληθευτεί εάν οι διαστάσει του Rafale M θα είναι συμβατέ με του ανελκυστήρε του αεροπλανοφόρου Vikrant. Αυτό ισχύει και για το FA-18 Super Hornet, αν και μπορεί να διπλώσει τα φτερά του. Θα είναι σε θέση να φιλοξενούν όλα τα αεροπλάνα, διαβεβαίωσε πηγή από το The Print. Το απλό γεγονός ότι οι δύο εταιρείες, Dassault Aviation και Boeing, επιθυμούν να προσφέρουν τα αεροσκάφη τους, σημαίνει ότι έχουν λάβει διάφορα μέτρα υπόψη. Σημειωτέων ότι ο αρχηγός της Συνδικής Αεροπορίας σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε με αφορμή την ανάληψη της ηγεσία του αρχηγού της Συνδικής Πολεμικής Αεροπορίας έδειξε σαφώς την προτίμησή του στα γαλλικά ραφάλ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη είναι πολύ σημαντική για εμάς.